Για τον φράχτη στον Εύρο και την αναγκαιότητα επέκτασής του μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, στάτους 107,7 ο Δήμαρχος Σουβλίου Παναγιώτης Καλακίκος. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αλλά και την υποστήριξη τροπολογίας από τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη για να μπλοκαριστεί η χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, χαρακτηριστικά είναι αναγκαία και η απαραίτητη κατασκευή του φράχτη, σημειώνοντας πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και το πρόβλημα των παράνομων μεταναστευτικών ροών δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά πανευρωπαϊκό. Είναι αναγκαία, απαραίτητη. Εμείς είχαμε εκφράσει από το 19, πριν από τα επεισόδια του 20, ότι είχαμε σοβαρά προβλήματα. Τα προβλήματα βέβαια δεν εστιάζονται μόνο στο Δήμο Σοβλίου. Για μας δεν είναι μόνο για τη χώρα μας το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Δυστυχώς όμως δεν μπορούν να το αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι, διότι οι εισερχόμενοι παράνομα αλλοδαποί δεν παραμένουν ούτε στο Σοκλή ούτε κατά κανόνα στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο στάδιο και μετά μετακινούνται στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι καθαρά ευρωπαϊκό και θα έπρεπε να δείξω την αλληλική και τη χρηματοδότηση σε αυτό το αναγκαίο έργο. Ερωτηθείς για τη στάση του κ. Παπαδημούλη, ο κ. Καλακίκος σημείωσε πως αρκεί μια επίσκεψη στην περιοχή για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Εγώ δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, διότι υπάρχουν αυτοί οι πολιτικοί, οι οποίοι εγώ τους καλώ να έρθουν στα ορεινά της περιοχής, να μείνουν ή να έρθουν στη θέση του Δημάρχου, όπου καθημερινής βάσεως, ειδικά το χειμώνα, έχουμε πολλά αιτήματα συμπολιτών μας για φοβισμένους γονείς, για συγγενείς υπερήλικους στα χωριά τους, όταν ο μεγαλύτερος αριθμός των αλλοδαπών είναι μεγαλύτερος αριθμός από τους μόνιμους κατοίκους, να αντιληφθούν το μέγεθος των προβλημάτων και από εκεί και πέρα να εκφέρουν θέση και άποψη. Όταν μιλάμε θεωρητικά. Τόνισε ότι ειδικά το χειμώνα έχουμε πολλά αιτήματα συμπολιτών μας για φοβισμένους γονείς, συγγενείς και υπερήλικους στα χωριά τους, όταν ο αριθμός των αλλοδαπών είναι μεγαλύτερος από τους μόνιμους κατοίκους. Ενώ σχετικά με την επέκταση του φράχτη, τόνισε ότι είχε ζητηθεί σαν αίτημα από το 2019, διότι το πρόβλημα διωγγωνόταν. Ενώ το 2020 ανέδειξε την πραγματική εικόνα του προβλήματος και το τι κάνουν οι γείτονές μας. Ενώ όπως σχολιάστηκε, τα κανάλια ήταν μόνο σε ένα σημείο, στις Καστανιές, ενώ ο Δήμαρχος Σουβλίου τόνισε ότι πλέον υπάρχει ανασφάλεια στους κατοίκους και πως μόνο με την επέκταση του φράχτη θα κοιμούνται πλέον ήσυχα. Κοιτάξτε, εισέρχονται παράνομα κάποια άτομα, κάποιες ομάδες. Ξέρετε ότι είναι διεθνή τα κυκλώματα και σε αυτά τα κυκλώματα υπάρχουν σε όλα τα κράτη ομάδες που τους συντονίζουν και τους κατευθύνουν. Δημιουργούνται κάποια δρομολόγια. Στα χωριά μας δυστυχώς ο Δήμος Σοφλίου έχει μείωση 22% σε μία δεκαετία. Σε κάποια χωριά έχουμε μόνο γυρασμένο πληθυσμό. Όταν βλέπουν ομάδες να διέρχονται μέσα στα χωριά τους και δεν γνωρίζουν ποιος είναι, τι εκπροσωπεί, τι θέλει, όταν υπάρχει ένας φόβος και μία ανασφάλεια, αν θέλετε και μία αιτία που οι κάτοικοι φεύγουν από τα σπίτια τους. Όμως, νομίζω ότι αυτή η πράξη, η επέκταση στο φράχτη, θωρακίζει πλέον ειδικά την περιοχή του Σοβλίου, εμπεδώνει σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι.